Πάμε στο μέτωπο της πανδημίας ξανά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Πουρνάρα, καθηγητή μικροβιολογίας στο Αττικό που βρίσκεστε, κύριε Πουρνάρα. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φαντάζομαι ζείτε πολλά. Ζείτε νέους ανθρώπους να χαροπαλεύουν. Ζείτε αυτή την καθημερινή αγωνία, αυτή τη μοναχική αρρώστια που όσοι επιβίωσαν έλεγαν ότι αυτό που με βασάνιζε είναι αν θα μπορέσω να αποχαιρετήσω το παιδί μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα αδέλφια μου, τους γονείς μου, αν είναι νέοι άνθρωποι. Και είναι φρικτό να σκέφτεσαι ότι αυτές οι 19 περίπου χιλιάδες άνθρωποι που χάθηκαν δεν μπόρεσαν να το κάνουν στην Ελλάδα και εκατοντάδες χιλιάδες ολόκληρο τον κόσμο. Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό? Είναι ο εμβολιασμός ένας ασφαλής δρόμος? Και γιατί τον φοβούνται αρκετοί άνθρωποι, ένα κρίσιμο μέγεθος ακόμη της ελληνικής κοινωνίας? Κοιτάξτε, αυτό να πω και εγώ να υπερθεματίσω ότι το χειρότερο με τον κορονοϊό είναι η μοναξιά των ασθενών. Τη βιώνουν πάρα πολύ. Αυτό που δεν μπορεί να δει κανέναν άνθρωπο, να σε επισκεφτεί κανένα για 15-20 μέρες, είναι κάτι το απάνθρωπο. Είναι τρομερό. Τώρα πάμε για την αρρώστια και τα εμβόλια. Το εμβόλιο είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό έχουμε. Διεθνώς. Υπάρχει εμπειρία τόσο πολύ μεγάλη, που νομίζω ότι το λέμε, το ξαναλέμε, έγινε λίγο βαρετό να το λέμε. Είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρτε την Πορτογαλία και την Ισπανία. Εκεί έχουν νεκρούς πάρα πολύ λίγους. Κάποιοι είναι για άνθρωποι που δυστυχώς θα χαθούν, γιατί είναι πολύ εξεταλειμμένοι, έχουν πολύ μεγάλη ηλικία. Θα χαθούν 1 στους 10. Αλλά 9 στους 10 θα ζήσουν. Αυτό είναι τεράστιο ποσοστό. Τεράστια αριθμή ψυχών. Έτσι. Είναι τόσο ξεκάθαρο, τα εμβόλια είναι τόσο λίγο. Έχουν τόσες λίγες παρενέργειες. Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς παρενέργειες στη ζωή. Έτσι, οι παρενέργειες είναι τόσο πολύ λίγες. Για τα mRNA εμβόλια ειδικώς, ας πούμε ότι της Άστρα προκάλεσε λίγες τρομβώσεις. Πράγματι προκάλεσε λίγες τρομβώσεις. Της Johnson πιο λίγες, αλλά προκάλεσε. Τα mRNA εμβόλια δεν προκαλούν τίποτα. Τι να κάνουμε. Uh-huh. Είναι τόσο λίγα αυτά που προκαλούν, που πρακτικά είναι τίποτα. Οπότε δεν υπάρχει κανείς λόγος. Από 5 χρόνια και πάνω, όλοι οι άνθρωποι θα κάνουν το εμβόλιο. Ξέρετε, σε λίγο καιρό θα γίνει υποχρεωτικό, κύριε Παπαδίζω. Μόλις το συνηθίσει, το χωνέψει η κοινωνία. Έτσι. Μα νομίζω και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει μέχρι τα 50 η υποχρεωτικότητα. Ναι, σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι υποχρεωτικό προς όλους. Αλλά πρέπει και να το απορροφήσει. Ανθρώπινο είναι να πάμε λίγο με τα νερά της κοινωνίας. Δεν είναι σωστό για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι σωστό να αφήνουμε να πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα για λόγους ψυχολογικούς. Αλλά ας πούμε ότι 2-3 μήνες ακόμη θα επιτρέψουν να χαθούν λίγοι ακόμη πριν γίνει υποχρεωτικό. Δυστυχώς είναι έτσι όπως το λέω. Θα χαθούν μερικοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να γλιτώσουν. Ανάμεσα σε αυτούς που χαροπαλεύουν είναι και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας που δεν μπορούν να τον ξυπνήσουν. Έχει πολυοργανική πια ανεπάρκεια και βαριά επιδείνωση του αναπνευστικού. Αν φύγει, δεν θα είναι ο πρώτος ιεράρχης που φεύγει χτυπημένος από τον κορονοϊό. Έχουν φύγει και άλλοι. Και γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ρόλο που έπαιξε και παίζει η Εκκλησία. Και δεν μιλούμε μόνο για τους υψηλόβαθμους, γιατί είναι 80 ιεράρχες, η συντριπτική τους πλειοψηφία ευθυγραμμίζεται με αυτό που επιβάλλει η λογική, αλλά και αυτό που λέει η επιστήμη, γιατί η λογική διαβάζεται με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, οι ιερείς συνεχίζουν να κάνουν ζημιά σε αυτόν τον προσανατολισμό, να θωρακιστούμε με το εμβόλιο. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Κοιτάξτε, η ιεραρχία. Η ιεραρχία υψηλόβαθμη πλέον είναι υπέρ του εμβολίου. Ναι, πλειοψηφικά, όχι όλοι. Όχι όλοι. Τους πρώτους μήνες όμως είχαν ικανότητα εναντίον του εμβολίου τους πρώτους μήνες. Μετά από λίγους μήνες, αφού χάθηκαν κάποιοι ιεράρχες, είναι υπέρ. Αλλά ο χαμηλός κλήρος, ξέρετε, είναι εξαιρετική ποιότητα. Είναι καλόπιστοι άνθρωποι, καλοπροαίρετοι, αλλά φοβούνται. Είναι λίγο συντηρητικοί, πώς να το πω. Δεν φοβούνται. Ναι, αλλά δεν φοβούνται για λογαριασμό τους. Είναι ότι πολλαπλασιάζουν και εγκαθιστούν τον φόβο αυτό σε αρκετούς πιστούς. Δηλαδή, αν δείτε τι συμβαίνει στις εκκλησίες, πόσοι επίτροποι, εθελοντές που είναι στις εκκλησίες, δεν μιλώ για το πίμνιο μόνο, είναι ανεμβολίαστοι, θα φρικάρετε. Σας το λέω με όρους λαϊκούς. Είναι πάρα πολύ. Το ξέρω κι εγώ. Κι εμείς με την εκκλησία μεγαλώσαμε. Πώς θα το πω. Και μεγαλώνουμε. Δεν την έχουμε απορρίψει την εκκλησία. Απορρίπτουμε αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει όμως κάποιος να εξηγήσει αυτούς τους καλούς ανθρώπους, τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Ότι το να πεθαίνουν, να αφήνουν να πεθαίνουν συμπολίτες μας ενώ με τα βεβαιότητα στα γλίτωνα, αυτό δεν βοηθάει τη σωτηρία της ψυχής. Ποια είναι η αγωνία του κάθε χριστιανού? Να σώσει την ψυχή του, με την καλή έννοια. Να σώσει την ψυχή του. Δηλαδή να φύγει από τη ζωή ήρεμος,
με τη σύνδεση του καθαρή. Αυτό δεν θέλουμε όλοι κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θέλουμε. Ναι. Και τώρα να το τι αφήνεις, γίνεται. Να ξέρεις ότι με τη στάση σου θα πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι, 80 άνθρωποι τη μέρα περίπου, 70, 80, 90 δεν θα πεθαίνανε. Και με τη λογική τη δική μας που φοβόμαστε και διστάζουμε, χάνουμε 80 ανθρώπους την ημέρα. Αυτό νομίζω δεν είναι εκκλησιαστικό, δεν είναι του Χριστού το κάλεσμα, όπως θα το πω. Ναι, και να λέμε ότι προφανέστατα. Ο διάβολος θα πούμε στο αίμα μου, αν κάνουν ένα αθώο εμβόλιο, να ακούσουν εμάς, κανένας διάβολος δεν θα πει στο αίμα. Και είναι πράγμα του Θεού, δώρο του Θεού. Τίποτα. Ναι. Το έχει πει με πολύ λίγες κουβέντες, με πολύ λίγες λέξεις ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την αρχή αυτής της πανδημίας, ότι δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά ο πιστός. Ακριβώς, και δυστυχώς ακόμη δεν μπορούν να το κατανοήσουν κάποιοι αυτό, ότι το πρόβλημα δεν είναι η πίστη μας. Πραγματικά δεν κινδυνεύει σε τίποτα η πίστη μας. Αν ζούσε σήμερα ο Ιησούς, ας πούμε, στο όνομα το οποίο κάποιοι αρνούνται, δεν νομίζω ότι θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Αλλιώ ενισχύεται η πίστη. Αν δείξουμε ότι με το παράδειγμά μας σώζουμε ανθρώπους, ενισχύεται η πίστη πάρα πολύ, θα έλεγα. Ελάτε να δούμε τι γίνεται με τον εμβολιασμό των μικρότερων παιδιών που έχει ανοίξει η συζήτηση στο 5-11. Εξαιρετική εξέλιξη. Εξαιρετική. Θα μειωθεί και άλλη διασπορά. Όχι ότι τα παιδιά είναι ο κύριος λόγος της διασποράς, αλλά οπωσδήποτε όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι προστατευμένοι, τόσο καλύτερα. Ναι. Τι θα λέγατε στους γονείς, γιατί βλέπετε ότι και εκεί είναι κάποιοι γονείς που ακόμη λένε εγώ το έχω κάνει, αλλά το παιδί μου είναι 12, 13, τώρα κατεβαίνουμε πιο κάτω, δεν θέλω ακόμη να το κάνω στο παιδί μου. Στην Ελλάδα έχουν περίπου, προχθές που είχα δει τα νούμερα, περίπου 13% των παιδιών είναι εμβολιασμένα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι ελάχιστο. Από 12 έως 18. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Έτσι σιγά σιγά θα οριμάσουμε, θα ακούσουμε τους παιδιάτρους μας. Η παιδεία διεθνώς και στην Ελλάδα είναι αναφανδόνη υπέρ του εμβολίου. Δεν υπάρχει καμία εύλογη ανησυχία. Ό,τι έχουν όλα τα εμβόλια έχει και αυτό. Δεν είναι πιο επικίνδυνο σε καμία περίπτωση. Θα κάνουν όλα τα εμβόλια. Όπως θα κάνουν όλα τα εμβόλια μέχρι τώρα. Δεκάδες εμβόλια κάνει κάθε παιδάκι μέχρι να μεγαλώσει. Θα κάνει άλλο ένα. Ναι. Πάντως τώρα, μια και μιλάτε για τους παιδιάτρους που είναι αναφανδόν υπέρ των εμβολίων, θα σας θυμίσω ότι παραμένουν εκτός εθνικού συστήματος υγείας αρκετοί υγειονομικοί, ανάμεσά τους κάμποσοι γιατροί, δεν είναι η πλειοψηφία τους γιατροί, είναι νοσηλευτές περισσότερο, γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί. Και είναι αυτοί που επίσης δημιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον με τα επιχειρήματά τους. Γιατί δεν λένε μου το πω παπάς μόνο που λέγαμε πριν για τους ιερείς, μου το πω γιατρός, λένε. Κοιτάξτε, ο καθένας μας υπηρετεί την υγεία, δεν κάνει δική του υγεία, δική του πολιτική. Εμένα, αν μιλήσετε κατ' ιδία, να σας πω τη γνώμη μου για σοβαρά θέματα, θα σας πω: εγώ θα ακολουθήσω την επίσημη οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού έτσι, ή των Ευρωπαϊκών Κέντρων Νοσημάτων. Δεν θα κάνω τη δική μου πολιτική. Θα πω μια άποψη, μια μικρή δεξιά-αριστερά πινελιά, την προσωπική μου άποψη, αλλά θα υπηρετήσω την απόφαση. Όλοι μας. Ο καθένας, ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος, ή νοσηλευτής ή γιατρός ή οικοκυρικό, μια καλοπροαίρετη έτσι, νοικοκυρά. Δεν μπορεί να πει: εγώ θα κάνω το δικό μου του κεφαλιού μου επειδή έτσι μου αρέσει. Ακούμε τον αστυνομικό στου νόμου, το δικηγόρο έτσι σοβαρά ζητήματα τα νομικά, το γιατρό στα θέματα υγεία. Δεν μπορεί ο καθένα να κάνει το κεφαλιού του. Αυτό είναι κανόνα τη όρημη κοινωνία. Αυτό κάνουν οι Γερμανοί. Όποιο Γερμανό μιλήσει, θα σου πει: ό,τι προβλέπετε, αυτό θα κάνω. Μάλιστα. Δεν θα κάνει ό,τι νομίζει εσύ σε θέματα σοβαρότατα. Δεν λέμε τώρα για ένα σήμα το θέμα του κουτουμολιού. Λέμε ένα θέμα ζωή ή θανάτου. Θα κάνει ό,τι σου πούνε οι οργανισμοί. Αλλά δεν υπάρχει κοινωνία. Για τίποτα. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε καθηγήτα. Στο επανειδή. Να, κύριε Πονίζο. Καλό απόγευμα. Και σε εσάς.